δεν έχει κόστος. Έχει έσοδα. Έχει έσοδα της τάξης των 200 ευρώ με 300 ευρώ κάθε νοικοκυριό. Έσοδο, όχι έσοδα. Έχει μόνο τα 2 με 3 πρώτα χρόνια να πληρώσει κανείς για να γίνουν τα συστήματα για εγκαταστάσεις για μείωση που αναχρησιμοποιείται ανακοίνωση και προσφορήση. Το κάθε νοικοκυριό θα αποσβαίνει στα 2 με 3 χρόνια και το 4ο χρόνο έχει εισόδημα. Αυτή είναι η διαφορά. Στη μια πληρώνεις, στην άλλη έχεις αποστροφή χρημάτων. Γιατί δεν τα σκουπίδια, δεν σκουπίδια για πέταμα. Έτσι τα λένε. Πρώτη σύλληψη. Όταν παίρνεις το κουτάκι για την πύρα του αλουμίνιο, πίνεις την πύρα και το πετάς. Για 2 λεπτά δεν είναι δωρεάν, το έχεις πληρώσει το κουτάκι. Ήδη. Άρα είναι λεπτά δικά σου. Άρα στην πέση πετάς κάτι το οποίο αν δεν το πλήσεις, αν δεν το πετάξεις, υπάρχει κάποιος που το θέλει. Αντί να πάει να βγάλει αλουμίνιο από τη γη, μπορεί να το βγάλει το αλουμίνιο το κουτάκι σου. Άρα πώς το βρες στους πρωτοίλους. Αυτή την κάνουν και μας λέτε. Όχι μόνο δεν σου δίνω λεφτά για αυτό που έχει κομμένη περιουσία και είναι χρήματα, είναι δικά σου χρήματα που τα έχει πληρώσει. Όχι μόνο αυτό σου λέει δώσ' μου και λεφτά για να διαχειριστώ. Αυτό είναι το σύστημα. Αυτή είναι η μεγάλη απάτη. Έχουμε στα χέρια μας χρήματα και τους λέμε να σας πληρώσουμε για να πάρετε τα χρήματα τα χέρια μας. Αυτό κάνουμε. Της τάξης των 300 περίπου ευρώ το χρόνο. Μας τα παίρνουν και τους θέλουν να τους πληρώσουμε κιόλας για να τα διαχειριστούν. Μπορεί να το κάνουμε εμείς. Δεν το κάνουμε πολύ, γιατί τσάψουν. Λεφτά πληρωμένα. 2 διαχειρίσεις λοιπόν υπάρχουν στον πλανήτη. Η μία είναι η ιδιωτική, είτε με μορφή δίκτυα σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα, η ιδιωτικό είναι. Η μία μέρα του είναι αυτή. Και η άλλη είναι η δημόσια κοινωνική. Το κείμενο έτσι έχει δημοφιλεί. Παγκόσμια. Δημόσια κοινωνική σημαίνει ή μόνο του το κράτος, ανάλογα με ποια χώρα μιλάμε, ή μόνο του ο Δήμος, ή σε συνεργασία του κράτους με τον Δήμο, ή σε συνεργασία του κράτους του Δήμου με πολίτες, με διάφορα. Μπορεί να είναι εργατικά σωματεία, λαϊκές συνελεύσεις, μπορεί να είναι συνεταιρισμοί πολιτών, μη διαδοσμική κλπ. Όλο αυτό μαζί ονομάζεται δημόσια κοινωνική διαχείριση. Ποιο είναι το βασικό αυτή τη πάντα, όχι τη ιδιωτική διαχείριση, οι πολίτες έχουν λόγο. Όχι στην ιδιοκτησία. Δεν φτάνει να λες είναι δικό μου σαν δημοτικό ή σαν δημόσιο. Για προσέξτε, πολλές φορές λέμε ότι αυτό είναι κρατικό. Άρα μας ανήκει όπως είναι δημόσιο. Ή είναι του Δήμου, άρα είναι και δικό μου. Ναι, σωστό, εν μέρη, με μισή αλήθεια. Διότι αν είναι δικό μας, σημαίνει ότι αποφασίζουμε και όλες τι θα γίνει. Ή παράδειγμα το κάνει άλλος που θέλει. Για να γυρίσουμε λίγο πάλι με ένα παράδειγμα που καταλάβουμε, όπως είναι το Τσάκι, για να πάμε σε μια πολυκατοικία. Έχουμε μια πολυκατοικία με 20 διαμερίσματα. Έχει ο καθένας το δικό του διαμέρισμα και κάποιοι χώροι είναι κοινόχρηστοι. Η σκάλα, το σενσέρ, η πιλωτή, αν υπάρχει, έτσι δεν είναι. Ο διαχειριστής που έχει κατοικίες που διαχειρίζεται μπορεί να πουλήσει τις σκάλες. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Είναι από κοινού, το έχουν όλοι, έτσι δεν είναι. Σε τυρέ. Δεν μπορεί. Μπορεί να πουλήσει το διάδρομο, ας πούμε, από τα διαμέρισματα, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ωραία, ο διαχειριστής εδώ, είτε δήμος, είτε γράφει, είτε κυβέρνηση, πώς γίνεται και πουλάει ρε διάφορα από το Δήμο. Εμείς για διαχείριση δεν τον βάλαμε εκεί. Δεν τον βάλαμε και να πουλάει να αγοράζει την περιουσία μας. Δεν είναι και τόσο ο διαχειριστής και δεν είμαστε κι εμείς και τόσο πολλοί ιδιοκτήτες. Κάτι τι κρατικό ή δημοτικό δεν σημαίνει ότι είναι δικό μας. Δηλαδή είναι μέχρι ένα σημείο δικό μας. Και τελείως πώς το πουλάει ο άλλος. Και πουλάει συνέχεια πράγματα που είναι δημόσια περιουσία. Δηλαδή πώς γίνεται βάρος, αυτός δεν είναι διαχειριστής και μπορεί να βάλει χέρι και στην περιουσία μας. Τη δημόσια και το κάνει. Δεν πάει φυλακή για αυτό. Δεν υπάρχει νόμο που λέει ότι θα πας φυλακή διότι πούλησε κάτι δημόσιο. Καλή ώρα. Και κάνει μια πράξη για να το περάσει και να το βαφτίσει ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Και πράξη που τα υπέρ. Έτσι, βαφτίζει κάτι που είναι δημόσιο, ότι είναι δημόσιο με, αλλά είναι ιδιωτική περιουσία του δημοσίου, αλλά μπορεί να πουληθεί. Δηλαδή, αρκεί κάποιο να βαφτίσει ότι είναι ιδιωτική η δημόσια περιουσία του που λέγεται ασανσέρ στην πολιτική και το πουλάει. Μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το κάνει. Εκεί όμως μπορεί, άρα κάτι πάει καλά εδώ. Τι είναι αυτό που πάει καλά. Ότι είμαστε τυπικά ιδιοκτήτες, αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς τι θα γίνουν τα λεφτά όταν κάτι που πάει να αξιοποιηθεί. Αποφασίζει άλλος. Εδώ λοιπόν θέλει παράμετρο. Μια παράμετρο που λέει ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν τον αποφασιστικό λόγο για το πού θα πάνε τα λεφτά τους. Τα λεφτά δεν κερδίζει από τη διαχείριση των παιδιών, οι πολίτες πρέπει να έχουν λόγο. Πρέπει να έχουν λόγο από τα κάτω, όχι από τα πάνω. Όχι από κάποιον διαχειριστή, άσχετα είναι κλεγμένος ή όχι διαχειριστή, δεν είναι τίποτα κλεγμένος. Στην πολιτική είναι κλεγμένος. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα όμως, αν δεν πάρει τη δικιά μας ψήφο. Συνέλευση ενώ της πολιτικής, αυτό είναι το θέμα. Άρα θέλει έλεγχο λαϊκό από τα κάτω για το πού θα πάνε τα λεφτά, γιατί πόσα σκουπίδια είναι πολλά λεφτά.
Ένα είναι ποιος είναι ιδιοκτήτης και δεύτερον είναι ποιος αποφασίζει για τη διανομή του παραγόμενου πλούτου. Ποιος. Μπορεί να έχετε όσο θέλετε κράτος, δημόσιο, δημοτικό, να ανήκει κατοικτής, αλλά αν δούμε μια απόφαση δεν είναι στους πολίτες κάτω, στις συνελεύσεις των πολιτών, τότε δεν έχει κανέναν έλεγχο. Και μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Τα λεφτά μπορεί να πάνε όπου να είναι. Και θα μαλώνουν καλή μετά και ελπίζω να τέλος διαχειριστείς. Λέγεται ότι θα μαλώνουν και θα σε πει ότι θα κάνουν την ανάθεση. Η ιστορία εδώ που φτάσαμε είναι γιατί παίξαμε μια ζωή με την ανάθεση. Αναθέτουμε σε κάποιον να μας λύσει το πρόβλημα. Αν το του αναθέσει, το πιο εύκολο να σου φύγει δεξιά και να γίνει λαμπόδι. Έτσι. Και θα λέμε μετά, θα παρασυρθεί ή δεν θα παρασυρθεί. Αντί να καθόμαστε και να αναρωτιόμαστε αν θα παρασυρθεί ή όχι, η υπόθεση είναι η απόφαση σε εμάς. Γι' αυτό σε εκτελεί τη δικιά μας την απόφαση. Και απόψη κάτω. Στη συνελεύση των πολιτών. Δηλαδή, τι θα γίνει στη γειτονιά, στη συνοικία, στο όποιο το Δήμο. Άρα λοιπόν, εγγύηση για να μην χαθεί η υπόθεση των σκουπιδιών είναι μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και προσωποποίηση σαν μέθοδοι. Όχι ιδιωτικοποίηση, αλλά στα χέρια των πολιτών με κοινωνικό έλεγχο όλες οι αποφάσεις. Και αυτό για να μπορέσει να υλοποιηθεί πρέπει να είναι και αποκεντρωμένη. Δηλαδή σε μικρή κλίμακα. Μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγικές δεν μπορεί να τις διαχειριστεί. Δεν μπορεί να κάνει συνέλευση ενός εκατομμυρίου κατοίκων τη Θεσσαλονίκη για να αποφασίσει τι υπάρχει χώρο να πα κάνει. Ούτε είναι αυτό συνέλευση. Άρα πρέπει να είναι σε μικρή κλίμακα και αποκεντρωμένο και να μπορεί να ελέγχει. Και όσο πιο μικρό είναι το σύστημα που διαχειρίζεσαι, οι αποθήκες, ο ΣΜΑ κτλ., ένα σταθμό μεταφόρτηση, όσο πιο μικρό είναι, τόσο μικρότερες επιπτώσεις έχει, τόσο μικρότερο κόστος έχει και τόσο πιο εύκολο κόστος μπορεί να το ελέγξει. Το μικρό, στη μικρή κλίμακα, είναι αποκεντρωμένη ελέγχεια. Άρα με δύο κουβέντες και κλείνω. Αυτό είναι που απαντάει στην υπόθεση του ΣΜΑ και σε όλα τα δικά του τα επιχειρήματα, που λένε και για το ΣΜΑ και για τα εργοστάσια καύσης, μείωση επαναχρησιμοποίηση. Κομποστοποίηση και ανακύκλωση που οδηγεί σε μηδέν σκουπίδια, δεν έχουμε ανάγκη μετά ούτε κομματερές ούτε εργοστάσια καύσης. Δημόσια κοινωνική διαχείριση με έργο των πολιτών και σε μικρή κλίμακα αποκεντρωμένη. Θα μπορούμε να αναφέρουμε την επιμονή σας.